Η Ισπανία παρατηρεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις πολιτικές εξελίξεις στην γειτονική Γαλλία και όσα συμβαίνουν εκεί με αφορμή τις προώρες βουλευτικές εκλογές. Οι παραδάξεις προσπαθούν να κάνουν ερμηνείες μέσα από ένα τοπικό κάτωπτρο. Το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Σούμαρ, ο μικρότερος εταίρος στην σοσιαλιστική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, πιστεύει ότι το νέο λαϊκό μέτωπο που έχει δημιουργηθεί στη Γαλλία έχει λάβει την έμπνευσή του από την Ισπανία. Νομίζω ότι αυτό που είναι πραγματικά συνήθιστο και απροσδόκητο σε αυτές τις γαλλικές εκλογές είναι η ένωση της αριστεράς, ο σχηματισμός του νέου λαϊκού μετώπου. Πιστεύω ότι αυτή η ευκαιρία να αποφύγουμε την επιλογή ανάμεσα στο λιγότερο κακό από τα δύο κακά, να μην χρειάζεται να επιλέξουμε μεταξύ Μακρόν και Λεπέν, είναι αυτό που πραγματικά εμπνέει ελπίδα. Ο φόβος μιας ακροδεξίας κυβέρνησης στη Γαλλία είναι έκδηλος, με ανησυχίες για τον αντίκτυπό της στην ευρωπαϊκή σταθερότητα. Αν η πρόθεση του Μακρόν ήταν να ταράξει και να αφυπνίσει την γαλλική κοινωνία στην αυξανόμενη υποστήριξη προς το πρώην εθνικό μέτωπο και άλλους ακροδεξιούς σχηματισμούς, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η απόφαση ήταν λάθος, καθώς όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα της Λεπέν και άλλες ακροδεξίες δυνάμεις θα αναδειχθούν ξεκάθαροι νικητές. Οι αναλυτές συμφωνούν στην μεγάλη σημασία αυτών των εκλογών. Το ενδεχόμενο το κόμμα της Μαρίν Λεπέν να αποκτήσει σημαντική δύναμη εγείρει ανησυχίες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενότητας και των δημοκρατικών αξιών. Πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει στην Γαλλία επηρεάζει άμεσα το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και τον βαθμό στον οποίο επιτρέπουμε να κυριαρχήσει στην Ευρώπη το καταστροφικό και τοξικό κλίμα πόλωσης που καλλιεργείται από εξτρεμιστικές δυνάμεις όπως η Μαρίν Λεπέν. Από την άλλη πλευρά, το ισπανικό ακροδεξιό κόμμα Vox τονίζει την ευθυγράμμιση μεταξύ του αρχηγού του Σαντιάγκο Αμπασκάλ και της Μαρίν Λεπέν. Το κόμμα σας Vox και ο πρόεδρός σας, ο αγαπητός μου φίλος Σαντιάγκο Αμπασκάλ, με τον οποίο ήμασταν σε επαφή εδώ και αρκετό καιρό, ενσαρκώνουν το ισπανικό πατριωτικό κίνημα, στο οποίο ξέρω ότι μπορώ και εγώ να βασιστώ. Οι Ισπανοί παρακολουθούν στενά τις γαλλικές εκλογές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν και το δικό τους πολιτικό τοπίο, διαμορφώνοντας μελλοντικές στρατηγικές και συμμαχίες. Για την ώρα, αλλά, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην βραδιά της 7ης Ιουλίου, τα αποτελέσματα της οποίας θα μπορούσαν να επαναπροσδιορίσουν την ευρωπαϊκή πολιτική για τα επόμενα χρόνια.